θεωρούνται οι καταθέσεις σε τράπεζες επενδύσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμα και για όσους έχουν λογαριασμούς ακόμα και κάτω των 100.000 ευρώ. Για να δούμε τις γκρίζες ζώνες ή αν θέλετε να φέρουμε στο προσκήνιο παραμέτρους που πιθανώς αγνοούμε και σίγουρα αγνοούμε. Με ποιον άλλον θα μπορούσε να γίνει αυτό πέραν του κυρίου Δημήτρη Καζάκη? Είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καζάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μια απόφαση η οποία θέτει και φέρνει στο προσκήνιο σωρία ερωτημάτων σχετικά με την τύχη πρωτίστως χρημάτων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ζάμπλουτοι. Πρωτίστως αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν καταθέσεις που αγγίζουν ή δεν αγγίζουν τις 100.000 ευρώ, δεδομένου ότι η τύχη ακόμα και αυτών των καταθέσεων τίθεται πλέον βάση με αυτή την απόφαση και με τα νέα δεδομένα είναι αμφιβόλο. Δεν ξέρω κατά πόσο κάνω λάθος ή κατά πόσο κάνουν λάθος όλοι όσοι αναδεικνύουν αυτή την παράμετρο. Όχι, είναι σωστό αυτό. Από τη στιγμή που μπαίνει το θέμα η φιλοσοφία δηλαδή του να περάσει μέρος των ζημιών των τραπεζιτών στους καταθέτες, έστω και αν αυτό μιλάμε για πάνω από 100.000, αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πέρα από το ζήτημα των 100.000, το κούρεμα δηλαδή, το πιθανό κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.000, αυτό γίνεται με δέσμευση καταθέσεων, συνολικών καταθέσεων, όπως έγινε στην Κύπρο. Δεν υποφέρει μόνο αυτός που έχει τα 100.000 και πάνω. Υποφέρει και εκείνος που έχει και 2.000 και 1.000 ευρώ, γιατί δεσμεύεται ο λογαριασμός του και αποδίδεται τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα μόνο ένα συγκεκριμένο ποσό. Προκειμένου να μην υπάρξει αυτό το περίφημο bank run, δηλαδή η προσπάθεια δηλαδή του καθηγητών να πάρει να σηκώσει τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία. Κύριε Καζάκη, εσείς ως οικονομολόγος, ως αναλυτής με εμπειρία και συνεργασία τόσο στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, αισθάνεστε, αφουγκράζεστε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί προάγγελο επί της ουσίας να μην είναι ασφαλής καμία και ασφαλισμένη καμία κατάθεση? Βεβαίως δεν υπάρχει καμία κατάθεση που μπορεί να είναι εξασφαλισμένη στο επίπεδο της Ευρωζώνης. Αυτό είναι γνωστό. Είναι γνωστό από την αρχή. Το ολόκληρο το σύστημα της Ευρωζώνης δεν παρέχει κανενός είδους εξασφάλιση για τις καταθέσεις. Το λέγαμε από την αρχή. Η μόνη ρήτρα ή οδηγία, να το πούμε έτσι, μετέθεται την εξασφάλιση των καταθέσεων έως 100.000 σε εθνικό επίπεδο, αλλά και αυτό είναι μόνο εικονικό, διότι πού θα βρει ένα χρεοκοπημένο κράτος ή ένα κράτος με τεράστια ελλείμματα τα χρήματα για να αποζημιώσει καταθέτες μέχρι 100.000, εάν χρειαστεί, από πού θα τα βρει? Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Και αυτό, μάλιστα, και ακόμη και αυτό το ότι καλύπτουν οι καταθέσεις μέχρι 100.000 είναι μια επινόηση πάλι της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή που, μετά ακριβώς από τη συνθήκη του Maastricht, που επιβλήθηκαν οι 300 οδηγίες εννέας αγοράς, ανάμεσα σε αυτές ήταν και αυτή που θεωρούσε εξασφαλισμένες ή εγγυημένες καταθέσεις σε εθνικό πάντα επίπεδο μέχρι 100.000. Μέχρι τότε δεν υπήρχε θέμα. Δεν έμπαινε θέμα προσαρμογής, να το πούμε έτσι, μέχρι ενός επίπεδου των αποταμιεύσεων ή εγγυήσεως μέχρι ενός επίπεδου των αποταμιεύσεων. Όμως με αυτή τη λογική ο Κρόνος δεν τρώει τα παιδιά του, όπου παιδιά ενδεχομένως οι καταθέτες. Γιατί εγώ να αφήσω τα λεφτά μου σε μια τράπεζα, γιατί να μην αναζητήσω άλλους τρόπους διαφύλαξης των όποιων ποσών έχω, ιδιαίτερα όταν ανήκω στην κατηγορία των μικρών ή μικρομεσαίων καταθετών? Και από τη στιγμή βεβαίως που όλα αυτά που μου περιγράψατε αλλά και που μπορεί να υποψιάζεται κάποιος θέτουν ένα αμφιβόλο ακόμα και δυνατότητα να έχει τα χρήματά του ανά πάσα στιγμή. Ναι, είναι προφανώς. Είναι προφανές. Απλά στηρίζονται στο γεγονός ότι ο μικρός και μεσαίος καταθέτης δεν έχει εναλλακτικές. Δηλαδή η άλλη εναλλακτική να σκάψει τον κήπο του και να τα βάλει κάπου ή να πάει να τα βάλει σε μια τραπεζική θερίδα ή τέλος πάντων να τα έχει προς το στρώμα του. Όπως κάνανε οι παππούδες μας. Λοιπόν, μόνο αυτή την εναλλακτική έχει. Δυστυχώς. Οι μεγάλοι καταθέτες, αυτοί δηλαδή που έχουν τα πολλά λεφτά, δεν τα διατηρούν σε καταθέσεις. Τα διατηρούν είτε σε προθεσμιακές καταθέσεις, δηλαδή σε επενδυτικές καταθέσεις, αυτές καταθέσεις, ή αγοράζουν επενδυτικά προϊόντα, τα οποία βεβαίως, αν προσέξετε, η απόφαση δεν τα πειράζει. Με προλάβατε. Επί της ουσίας αυτή η απόφαση λοιπόν θίγει τον αδύναμο κρίκο. Ακριβώς. Φύγει τη ασθενή τάξη. Αυτόν που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και μάλιστα με ένα τραγικό τρόπο, διότι ολόκληρη η λογική του τραπεζικού συστήματος βασίζεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή η δυνατότητα να υπάρχει πίστη. Δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Για να μπορέσει ο άλλος να καταφύγει ώστε να καταθέσει τα χρήματα.
εδώ μιλάμε για αποταμιεύσεις, δεν μιλάμε για επενδυτικά, για επενδυτικούς λογαριασμούς. Με δεδομένο κιόλας ότι περίπου 41, αν θυμάμαι καλά, 3 εκατομμύρια δολάρια βρίσκονται σε offshore λογαριασμούς, σε λογαριασμούς υπεράκτιους, όπου βέβαιως για τους οποίους δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα. Δεν τους πειράζουμε. Ξαναπείτε το αυτό, κύριε Καζάκη, ότι για αυτούς δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν τους πειράζουμε αυτούς. Όπως δεν πειράζουμε και τα περίφημα, και τα περίφημα πιστωτικά προϊόντα, δηλαδή ομόλογα, έντοκα γραμμάτια και παράγωγα. Γιατί αυτά δεν πειράζονται, δεν κουρεύονται αυτά, δεν μπορούν να μπουν στο κυζάνι. Γιατί πολύ απλά αυτά αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του τραπεζίτη. Ενώ οι καταθέσεις αποτελούν υποχρέωση του τραπεζίτη. Ο καταθέτης είναι ο δανειστής της τράπεζας. Γι' αυτό και υποτίθεται ότι το αποδίδεται ένα επιτόκιο. Τώρα το πιο επιτόκιο το αποδίδεται μια άλλη ιστορία, αλλά στην πραγματικότητα είναι δανειστής της τράπεζας. Τώρα τι κάνουν, αντί να τον έχουν σαν δανειστή, το μετατρέπουν σε εντολέα, ισότιμο με το μέτοχο μιας τράπεζας. Αλλά βεβαίως εδώ μπαίνει ένα θέμα. Πέρα από το ζήτημα εμπιστοσύνης που υπάρχει και ότι δεν μπορεί εκφύσεως να συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι ο μέτοχος είναι επιλογή του να γίνει μέτοχος μια τράπεζα, αξιολογώντας μια σειρά δεδομένα που έχει η τράπεζα και προοπτικές κέρδους. Ποια είναι η επιλογή του καταθέτη, το αποταμιευτή? Καμία. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, είναι γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση κερδών της τράπεζας. Δηλαδή, κύριε Καζάκη, γιατί υποψιάζομαι ότι επί της ουσίας φτάνουμε στο σημείο να λέμε στον άνθρωπο που βάζει τις οικονομίες σε μια τράπεζα δανείζοντάς την εντός εισαγωγικών, ότι πλέον εξατομικεύεται το ρίσκο για τον καθένα και ότι βεβαίως την ίδια ώρα η ευθύνη περιέχεται σε εσένα που επί της ουσίας γίνεσαι ο αιμοδότης ολόκληρης της οικονομίας μιας χώρας που πατάει πάνω στις τράπεζες και που μέχρι σήμερα τις έσωσε. Ναι, στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένας είδους εξασφάλιση αφενός. Αφετέρου, σου λέει τα δικά μου, στην πραγματικότητα ολόκληρη η Ευρωζώνη αποκαλύπτεται σε αυτό που είναι, δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πολιτικό, η πολιτική βιτρίνα ενός τραπεζικού καρτέλ που απλά σου λέει τα δικά μου και τα δικά σου πάλι δικά μου. Γι' αυτό και ας πούμε δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την αναδιανομή κερδών των τραπεζών υπέρ των καταθετών, έστω και με τη μορφή αυξημένων επιτοκίων. Τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή κάποια αύξηση των αποδόσεων στις καταθέσεις. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε καν βλέψη και τα ζητήματα αυτά τα πράγματα. Και οδηγούμαστε λοιπόν σε μια λογική καθαρά μεσαίωνα. Όπου κάποιο καρτέλ, πολιτικο-οικονομικό καρτέλ, αποφασίζει για το πώς θα κλέψει ουσιαστικά τον αδύνατο. Ηθικόν δίδαγμα. Ασφαλείς καταθέσεις σε ασφαλείς τράπεζες δεν υπάρχουν, ακόμα και αν αυτές είναι στην κρατιά Γερμανία, υποψιάζομαι. Βεβαίως. Στον βαθμό που είμαστε στα πλαίσια αυτών των πλαισίων, ή να το πούμε διαφορετικά, εκτός εθνικών πλαισίων, δηλαδή χωρίς μια εθνική οικονομία όπου την ελέγχουμε, αυτή την εθνική οικονομία, δεν μπορεί να υπάρξουν ασφαλείς καταθέσεις με κανέναν τρόπο. Εκτός και αν είναι σε offshore, δηλαδή σε υπεράκτιες ή σε πιστωτικά προϊόντα όπως είναι τα παράγωγα, ομόλογα κτλ. Τα οποία δεν τα πειράζουν αυτά. Όλοι όσοι προσδοκούν και κέρδη και οι τράπεζες. Όλοι όσοι υποστήριζαν ότι η συνταγή που ακολουθήθηκε στην Μεγαλόνισο, στην Κύπρο, δεν ήταν παρά το πείραμα προκειμένου μετά να περάσουμε σε άλλες μεθοδεύσεις, με αποκορύφωμα ενδεχομένως αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, κύριε Καζάκη. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurogroup δηλαδή στην ουσία. Λοιπόν, αυτή ήταν η απόφαση. Η απόφαση δηλαδή στην να γίνει κανόνας. Εκεί λοιπόν που δεν μπορούν να ανακεφαλοποιήσουν ξανά τις τράπεζες, να χρηματοδοτήσουν ξανά τις τράπεζες από το ευρωσύστημα διαμέσου του μηχανισμού ρευστότητας και μικοίησης του δημοσίου, θα προχωράνε σε κούρεμα των καταθέσεων. Αυτό φαίνεται να έχει. Αυτό χτυπάει καμπανάκι για την Ελλάδα βεβαίως. Διότι εμείς είμαστε πολύ προχωρημένοι σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε εξαντλήσει κάθε περιθώριο άντληση των εγχώριων τραπεζών ρευστότητας από το ευρωσύστημα, έχουμε εξαντλήσει και την δυνατότητα ανακεφαλαιοποίησης και ταυτόχρονα τι κάνουμε, προχωράμε πλέον σε μια νέα κατάσταση όπου δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα εκτός από το κούρεμα των καταθέσεων, σύμφωνα με τη λογική βεβαίως της Ευρωζώνης. Κύριε
Καζάκη, έχω μπροστά μου τη δήλωση του κυρίου Σάλα, ο οποίος λέει, ούτε λίγο δεν πονεί, γιατί παραξενεύεστε. Όπως επήρθε αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις και επιβλήθηκαν απορρίθμιση, ευελιξία και κινητικότητα, έτσι τώρα επιβάλλονται αντίστοιχες κινητικότητες και ευθύνες για το ρίσκο στο κεφάλαιο, στον έτερο δηλαδή, συντελεστή της παραγωγής. Μάλιστα. Στο κεφάλαιο, δηλαδή ο αποταμιευτής, για να καταλάβω τι λέει ο κύριος Σάλα. Ο κύριος Σάλας, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβω δηλαδή, είναι ο αποταμιευτής είναι το κεφάλαιο. Μάλιστα. Δηλαδή, και ο κύριος Σάλας τι ακριβώς είναι. Ο οποίος δεν υπόκειται σε κανέναν από αυτούς τους περιορισμούς, ούτε σε αυτά τα ρίσκα. Ο Σωτήρας. Ναι, δηλαδή, έχουμε τρελαθεί τελείως, δεν ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, έχουμε πάθει παράκρουση. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά έχουν ανατραπεί τα πάντα. Γιατί δεν βρισκόμαστε σε ένα κλασικό καπιταλιστικό μοντέλο, αλλά σε μια νεοφεουδαρχική δομή, όπου το ρόλο του φεουδάρχη το παίζουν οι τράπεζες. Και έχουμε την προκλητική στάση του όποιου άλλα, ο οποίος είναι βιτρίνα για το ξέπλυμα χρήματος εδώ και δεκαετίες διαμέσου του τραπεζικού συστήματος, και το ξέρουμε πολύ καλά, και οικονομικό και πολιτικό ξέπλυμα. Άλλωστε, ο κύριος Σάλας είναι μόλις με 5% πρόεδρος της τράπεζάς του. Δεν έχει πάρει κανένα ρίσκο, όχι μόνο αυτός, όλοι οι τραπεζίτες. Και ταυτόχρονα βυθίζεται μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο σύστημα, αν θέλετε, κοινωνία και όλα αυτά τα πράγματα, μόνο και μόνο για να διασωθούν αυτοί οι κύριοι. Για ποιο λόγο να διασωθούν? Κύριε Καζάκη, με δεδομένα όλα αυτά και με τις εξελίξεις που προσεγγίσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο των πιστωτικών ιδρυμάτων, η αίσθηση που έχετε σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβόητη σωτηρία της χώρας και την υπέρβαση της κρίσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, είναι ορατό αυτό το ενδεχόμενο ή αντιθέτως η πτώχευση είναι δεδομένη, ανεξαρτήτως του αν όντως είναι μια πτωχευμένη χώρα η Ελλάδα, αλλά το κρύβουμε τεχνιέντος. Θα γίνει και επισήμως και στην πράξη κάποια στιγμή? Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, το αν θα γίνει επίσημα ή όχι, είναι λιγάκι πρόβλημα να το σκεφτεί κανείς, διότι πολύ απλά η χρεοκοπία της χώρας, όπως τουλάχιστον έχει προχωρήσει, έχει υπερβεί τα πλαίσια μιας τυπικής χρεοκοπίας. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει άλλες 4 φορές στην ιστορία της. Αλλά ποτέ δεν έχει φτάσει σε αυτό το κατάντημα που είναι σήμερα. Πάντα μετά τη χρεοκοπία προσπαθούσε να αναταχθεί ή τέλος πάντων είχε μια αντιφατική κατάσταση μέσα από την οποία προσπαθούσε να αναταχθεί η οικονομία, η κοινωνία κτλ. Και η πολιτική της. Ποτέ άλλοτε σε μια διαδικασία χρεοκοπίας δεν έχουν μια τόσο παρατεταμένη διάλυση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας όπως σήμερα έχουμε. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά οι ελληνικές κυβέρνησεις επέτρεψαν σε ξένους δανειστές κυριολεκτικά να διαλύσουν και να κομματιάσουν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, προκειμένου βεβαίως να πάρουν ό,τι τους συμφέρει, ό,τι τη μαλθές υπάρχει και τους συμφέρει, και από εκεί πέρα να αφήσουν το ερείπια πίσω τους. Αυτό το πράγμα να καταλάβουμε, ότι η ελεγχόμενη χρεοκοπία, αυτό που λέγαμε και από την αρχή, η ελεγχόμενη χρεοκοπία είναι ακριβώς αυτό, η προσπάθεια των δανειστών να αποκομίσουν τα μέγιστα ωφέλη σε βάρος μιας τελείως χρεοκοπημένης οικονομίας και κοινωνίας. Από αυτή την ελεγχόμενη χρεοκοπία δεν μπορείς να βγεις παρά μόνο όταν σε εγκαταλείψουν οι δανειστές. Και πότε σε εγκαταλείψουν οι δανειστές? Όταν πλέον έχουν πάρει και το τελευταίο αξιόλογο. Όταν πάρουν και τα μπακίρια, όταν πάρουν και τα χρυσαφικά. Λοιπόν, ναι. Μάλλον τα χρυσαφικά θα μείνεις πάρει. Ερείπια. Θα μείνεις ερείπια. Μια χώρα όμως που θα μείνει ερείπια, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα είναι σε θέση να ανακάμψει ή να σταθεί στα πόδια της. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου δώσατε δυνατότητα να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλημέρες από την Πάτρα. Καλή σας ημέρα.